Προσπαθεί ο αρχηγός να κρατήσει την μπάλα, είναι ο Καψαλάκης. Διαμαρτυρίες για φάουλ, συνεχίζεται με τον Ταταράκη, μπαλιά για τον Βεστάκη. Παίζεται, υπάρχει και ψάρι του Βεστάκη, μπάλα είναι out. Να λοιπόν στο 8, καταγράφεται την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μας με το σουτ του Βεστάκη. Ο Γιωτάκης θα κάνει την τρίπλα, θα κάνει και τη σέντρα γλυκιά στο δεύτερο δοκάρι. Τσίτας δεν θα πιάσει την κεφαλιά, αντιθέτως θα την πιάσει ο Κομπογεννητάκης και θα στείλει την μπάλα έξω στο 24. Καταγράφεται αυτή πολύ καλή στιγμή για το Ίνκα. Θα πάρει και την κόντρα στο Γουνιωτάκη. Ο Γουνιωτάκης κάνει την μπάλα για τον Βεστάκη. Είναι καλή παλιά του Βεστάκη. Πλασάρει και μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 στο 25 για την ομάδα του Ίνκα. Από την εκπληκτική παλιά του Γουνιωτάκη στον Βεστάκη, ο οποίος με το φωνικό ένστικτο που συνηθίζει και μας έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στέλνει την μπάλα στην αριστερή πάνω γωνία του τερματοφύλακα Βογιατζηδάκη. Και το 1-0 είναι γεγονός στις Μουρνιές για την ομάδα του Ίνκα. Έξαρε τα πανηγύρια στην κερκίδα, αφιερώνει και τον goal scorer. Ταταράκης θέλει να κάνει το σούτ, το κάνει με εξωτερικά φάλτσα και μπάλα out. Να λοιπόν μια ακόμη τελική προσπάθεια στο 27. Την κομπίνα με πάσα στον Γαλανίδη. Έχει χώρο για τη σέντρα ο τελευταίος, την πραγματοποιεί στο πέναλτι. Κεφαλιά του Βεστάκη, η μπάλα είναι out. Out είναι. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν και αυτή για το Ίνκα στο 29. Μουλίτσας χαμηλά για τον Γιώκα. Ένα ακόμα αρκάρισμα είναι πεσμένος. Αφήνει πλεονέκτημα πάλι ο κ. Μουρτζάκης. Μπάλα δεξιά με τα κουνάκια ο Κοζανίδης. Ένα σουτ το οποίο θα γίνει καλό, είναι η μπάλα out. Γαλανίδης. Ετοιμάζεται εκτελέσει, εκτελεί με πολλά φάλτσα. Εκείνο Τσίτας, κεφαλιά στην αγκαλιά του Βογιατζηδάκη. Πολύ καλή στιγμή. Καταγράφεται και αυτή στο 39. 42 λεπτά λοιπόν. Γαλανίδης με πολλά μέτρα φόρα εκτελεί πάνω από τα δοκάρια. Παλιά η οποία θα γίνει, περνάει για τον Δασκαλάκη. Δασκαλάκης έχει χώρο. Κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τσίτα στην κεφαλιά. Εκπληκτική επέμβαση του Βογιατζηδάκη. Τεράστια ευκαιρία για το Ίνκα. Από την πολύ ωραία σέντρα Δασκαλάκη, την κεφαλιά του Τσίτα. Με πάσα χαμηλά στον Γουνιωτάκη. Γουνιωτάκη θα κάνει τη σέντρα. Καλή είναι. Τσίτα στην κεφαλιά. Out. Άλλη μια καλή στιγμή στις καθυστερήσεις του δεύτερου μηχρόνου. Και τώρα θα έχουμε και το τέλος. Γουνιωτάκη στον Ταταράκη, ο οποίος ανεβαίνει. Ταταράκη θέλει να βγάλει μπάλα δεξιά στον Βεστάκη. Κατεβάζει ο Βεστάκης. Γυρίζει πίσω για τον Ταταράκη. Ωραία, με στην μεγάλη περιοχή. Ταταράκη ελίσσεται. Ταταράκη σουτάρει, μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Πολύ μεγάλη στιγμή για το Ίνκα στο 66 της αναμέτρησης με τον Κώστα Ταταράκη. Κόρνερ για το Ίνκα. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Βεστάκης προσπαθεί να κοντρολάρει. Θα γυρίσει πλάι, ανεβαίνει ο Ταταράκης. Αυτό θα πάρει την μπάλα. Ταταράκης. Θα σκάψει την μπάλα, Τσίτας, ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα, δεν υπάρχει offside. Το Ίνκα πετυχαίνει το 2-0 στο 68 με την πολύ ωραία σέντρα από τον Κώστα Ταταράκη. Ο Τσίτας πετάχθηκε με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βογιατζηδάκη, ο οποίος έμεινε όρθιος. Και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ίνκα παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα με 2-0 απέναντι στον Άρη Ρεθύμνου. Ίνκα λοιπόν, Άρης Ρεθύμνου 2-0 με τον Κώστα Τσίτα να χρήζεται σκόρερ. Κοζανίδης πιέζεται τον Κελέση. Ωραία, Κοζανίδης είναι καλός χειριστής μπάλας. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Κλείνεται. Κοζανίδης καθυστέρησε αρκετά. Η μπάλα έξω. Το σουτ θα γίνει μπάλα out. Από τον Βελονάκη η απάντηση στο 69. Κοζανίδης κατεβάζει. Κοζανίδης ψάχνει χώρο. Έχει καλό πόντο. Πραγματοποιεί το σουτ. Η μπάλα out. Κόντρα με τον Κοζανίδη. Κερδισμένος ο Κοζανίδης. Στη συνέχεια μπάλα πιο πίσω. Πύργια γεμίζει. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει offside, έχει μείνει σημαία κάτω. Βελονάκης, πλασάρι, Βλαχάκης, εκπληκτική επέμβαση. Δεν έχει τελειώσει η φάση και τώρα πάνω στα δίχτυα. Γκολ για τον Άρη Ρεθύμνου, ο οποίος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Είναι το 2-1. Ο Θεοδωρομανολάκης πρέπει να είναι ο σκόρερ, ο οποίος το 74 πετυχαίνει το 2-1. Νέα σέντρα που θα γίνει, μπάλα κάπου κοντράρι, Γαλανίδης. Σουτ το οποίο θα γίνει από τον Καψαλάκη, μπάλα out. Τάκι κοντά του, η παλιά πάλι για τον Πύργια. Να σκάψει για τον Καψαλάκη, είμαστε στη μεγάλη περιοχή αυτός. Θα να σηκωθεί πέτει στο έδαφος. Παίζεται από τον κύριο Μουρτζάκη. Να δούμε τώρα την προσπάθεια πάλι, το κλέψιμο χωρίς φάουλ. Σουτ που θα γίνει καλό, εκπληκτική επέμβαση του Βογιατζηδάκη. Στο σουτ του Κελέση. Πολύ μεγάλη φάση το 92. Πάλι ξεκινήσαμε και οδηγούσαμε ένα τρακτέρ. Τελικά το οδήγησε ο Κουνιωτάκης στο τέλος και το κατακτήσαμε. Τώρα έχουμε βάλει σκοπό ένα άλλο όχημα. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί τα παιδιά έχουν μεγάλη ικανότητα. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι σε αυτό το προτάσμα που είναι ξεχωριστό, θεωρώ το πιο σπουδαίο είναι η διαχείριση όσον αφορά τα παιχνίδια που είναι συνεχόμενα. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση όσον αφορά το 90 λεπτό. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί τα παιδιά σε κάθε αγωνιστική κάνουμε και τρεις τουλάχιστον αλλαγές. Μπαίνουν φρέσκα μυαλά μες στην ομάδα.
Και σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα όσον αφορά το ρόστερ μας και πιστεύω ότι η ικανότητα των παιδιών μας έχει φέρει εδώ που είμαστε εδώ. Θεωρώ ότι είναι σημαντική η νίκη, γιατί είναι μια ομάδα που δεν έχει κάνει ήττα στο πρωτάθλημα φέτος, αλλά και από ό,τι είδαμε στα play-off έκανε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Άρα κρατάμε την νίκη, κρατάμε ότι είμαστε εκεί που είμαστε, αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο της Τετάρτης. Παιχνίδι με το παιχνίδι και χτίζεται και ψυχολογία. Το θεωρείτε θετικό αυτό για την ομάδα, ότι παίρνουν εύκολα στα δύο, πολύ σπουδαίο. Η ψυχολογία είναι το βασικό χαρακτηριστικό σε μια ομάδα να χτίσει πάνω σε αυτή. Πιστεύω ότι έχουν προσεγγίσει τα παιχνίδια πάρα πολύ καλά. Έχουν μεγάλη δεκτικότητα τα παιδιά σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε στο γήπεδο. Πιστεύω στα δύο πρώτα παιχνίδια, επειδή το θέλουν πάρα πολύ σαν ομάδα και από τη διοίκηση και εμείς μέσα και τα παιδιά, θεωρώ είχαμε ένα άγχος δικαιολογημένο όμως. Όταν βλέπουμε την ΠΟΑ ότι χάνοντας από τον Άρη να μην μπορούσε να διαχειριστεί παιδιά που έχουν παίξει στην Super League, που τα δικά μας που είναι, ξεκινάνε βασικά τώρα το ποδόσφαιρο, έχουν πολλά παιδιά κάτω των 20. Πολύ σημαντικό ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Πιστεύω σήμερα όμως ότι το σπουδαίο που είχαμε, ότι είχαμε καλή εικόνα, είχαμε καλή συμπεριφορά, είχαμε χτίσει πάνω στα δύο προηγούμενα αποτελέσματα, δεν είχαμε το άγχος των προηγούμενων αγωνιστικών. Τώρα βήμα-βήμα, το επόμενο βήμα είναι η ΠΟΑ. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα μας. Είχαμε να παίξουμε με ένα αντίπαλο πάρα πολύ δυνατό, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, αποδείχθηκε και σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκε πολύ δυνατά η ομάδα του Ίνκα. Μας πίεσε και σε μια φάση, μια πολύ ωραία μπαλιά του Γονιωτάκη, στην πλάτη μας, έγινε το 1-0. Προσπαθήσαμε να μείνουμε ψύχρεμοι, να διαχειριστούμε την κατάσταση. Έχοντας το πλάνο μας να μην χαλάσουμε τη φιλοσοφία και το πλάνο που είχαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ρισκάραμε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και το ρυθμό. Κόντρα σε αυτή τη ροή του παιχνιδιού νομίζω ότι πατούσαμε καλά. Δεχτήκαμε για μένα ένα εύκολο γκολ, το δεύτερο. Από εκεί πέρα συνεχίσαμε με την ίδια πίστη να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Ξαναμπήκαμε μέσα με το γκολ του Θεοδωρ Μανολάκη. Πιέσαμε πάρα πολύ το τελευταίο τέταρτο, νομίζω 20 λεπτό. Δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε, να σουφάρισουμε το παιχνίδι. Αλλά μένω πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ίσως μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα για να πάρουμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Η συνέχεια οπωσδήποτε είναι δύσκολο, τίποτα δεν τελειώνει, ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη αγωνιστική. Έχει τρεις τελικούς για όλους. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, πάμε στο επόμενο παιχνίδι τώρα εκτός έδρας, τρίτο, στην Ιερά Πέτρα, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εκεί πέρα, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Παλεύουμε σε κάθε μάτς για τους τρεις βαθμούς. Έτσι και σήμερα παλέψαμε απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο όπως είναι ο Άρης. Καταφέραμε και βγάλαμε σπουδαία πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κλειδώσαμε τα ατού του Άρη και με δυσκολία καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Όλες οι ομάδες παλεύουν, είναι εισάξιες και όποιος έχει περισσότερη σταθερότητα θα τα καταφέρει στο τέλος. Εμείς θα πάμε τώρα, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον ΠΟΑ. Πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε και εκεί πέρα την νίκη και όσο πιο πολλούς βαθμούς μαζέψουμε, τόσο πιο σίγουροι θα είμαστε για την άνοδο. Να προσπαθούμε στο γήπεδο και αν μπορούμε να καταφέρουμε να νικάμε ή να φέρουμε ένα χ, είναι πολύ καλό για την ομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε δείξει πως και τυχεροί που είμαστε, αλλά και έχουμε καλό ποδόσφαιρο, αποτελέσματα παίρνουμε. Και αυτό μετράει μόνο το 3 βαθμούς σε αυτά τα μπαράζ από όλους. Τώρα από εκεί και πέρα θα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και από το Ρέθμι, τον Ιγκετάλο, χειροκροτηθήκαμε. Όλα τα παιδιά και 22 ποδοσφαιριστές που παίξαμε ήταν πάρα πολύ καλοί, σε ένα φιλικό κλίμα, γνώριμο για μένα, ειδικά το Ρέθμι. Χάρηκα που παίξαμε μαζί. Και πιστεύω τελευταία αγωνιστική που θα πάμε στο Ρέθμι να έχουν κρυθεί όλα για μας. Ο Γιάννης Κατσούλης είπε ότι στο πρωτάθλημα ένα τρακτέρ το οδήγησε ο Βασίλης Γονιωτάκης, λέει για τη συνέχεια. Ως πότε θα αντέξεις να οδηγάς τα τρακτέρ, όπως λέμε? Όπου μου πει ο κύριος Γιάννης να σταματήσω και η διοίκηση, τότε θα σταματήσω. Αντέξεις ακόμα δηλαδή? Δόξα τω Θεώ, αντέχω. Αντέχω. Ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή του παιχνιδιού μπήκαμε λίγο φοβισμένα σήμερα. Δεν μπήκαμε καλά. Το Ίνκα ήταν καλύτερο, δημιούργησε κάποιες φάσεις. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ανεβήκαμε. Κάναμε και εμείς ευκαιρίες, είχαμε κατοχή. Όσο για το άλλο αποτέλεσμα, όλα ανοιχτά είναι για τη συνέχεια. Όλες είναι καλές ομάδες. Θα παιχτεί στο τέλος, πιστεύω, στο τελευταίο μάτς.